την τύχη και την τιμή να είμαι δικηγόρος κλίμας Αστρέφου και βέβαια είναι στο μόνιμο και αγαπητό μου ρόλο να είμαι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι μια δίκη στην οποία θα υποθούν πολλά και είναι μια δίκη η οποία περιέχει συγκλονιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξίζει κανείς να τα ακούσει παρακολουθώντας τη δίκη, διότι αναφέρονται ονόματα γνωστών πολιτών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται από τα έγγραφα αυτά είχαν οικονομικές συναλλαγές και κατάβαλαν χρήματα σε όλους όλους, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά κυρίως από τα έγγραφα αυτά για την κατάσταση του αστυνομικού πρώτου θα καταλάβετε πάρα πολλά. Έχω επίσης στην τύχη να έχω δίπλα μου τον κύριο Ρέκο, ο οποίος δεν σας τα είπε όλα. Δεν σας είπε δηλαδή ότι έχει καρκινοπαθή γυναίκα. Δεν σας είπε με λεπτομέρειες ότι έκανε απόπειρα μεθυσμίας. Δεν σας είπε ότι καταστράφηκε η επιχείρησή του και ότι κατεσχέτησε με 744 μπουκάλια ανάκριβα προς 4 ευρώ το μπουκάλι. Και δεν σας είπε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα, όπως δεν σας είπε ακόμα ότι ζει με ψυχοφάρμακα. Δίπλα μου έχω έναν κατεστραμμένο στην κυριολεξία άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί να ζήσει μέχρι το τέλος της δίκης. Τίποτα άλλο.